κανένας άλλος τρόπος να στηρίξουμε παρά μόνο να ανέβουμε πάνω στην Αγία Παρασκευή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αυτό που σήμερα γίνεται στην ΕΡΤ, αύριο θα γίνει σε κάθε δημόσιο οργανισμό. Είναι η αρχή. Δεν πρέπει να περάσει. Οι χώροι που έχουν προβλήματα, εάν κλείνουν με αυτόν τον τρόπο, πρέπει να κλείσει η χώρα ολόκληρη. Γιατί όλοι οι χώροι έχουν προβλήματα. Και τα πανεπιστήμια και τα νοσοκομεία. Ωραία, ας κλείσουν τα πάντα. Και το ΙΚΑ, ας καταργηθούν οι συντάξεις. Αυτό ήταν πολύ βίαιο που έγινε και αντιδημοκρατικό. Είναι δυνατόν να μην υπάρχει ΕΡΤ, είναι δυνατόν να μην υπάρχει ένα κανάλι που δεν όλη αυτή η λασπολογία που λέγεται δεν ισχύει. Είναι ένα κανάλι κερδοφόρο, ένα κανάλι που στηρίζει, δεν μιλάω γιατί στηρίζει τον πολιτισμό, στηρίζει πάρα πολύ ζωντανούς και δυναμικούς Έλληνες. Και είναι ένα κανάλι που το βλέπει όλη η Ελλάδα. Χτες ήμουνα στην επαρχία. Οι άνθρωποι εκεί δεν βλέπουν τίποτα τώρα. Τι συζητάμε? Η δημοκρατία βάλεται μέσω του μεγαλύτερου πυλώνα που θα μπορούσε κάποτε ή κάποια στιγμή να συγκροτήσει και να ενημερώσει όλο τον κόσμο για μια μεγάλη ανάγκη. Θεωρώ επίσης ότι μαζί με το κλείσιμο της ΕΡΤ, όπως το κάνουν, και δεν υπάρχει άλλος, δεν συμφωνώ με κανένα τρόπο να το κάνουν, συμβαίνει και η αποφώνηση ενός πολιτισμού. Άκουσα χθες μια ανεκδίκητη δήλωση του κ. Στουρνάρα που λέει ότι η ΕΡΤ δεν μπορεί να αναδιαρθρωθεί εν λειτουργία. Οπότε λέω, γιατί δεν κλείνουμε και τις εφορίες, τις πολεοδομίες, τα νοσοκομεία, τη ΔΕΗ, τον ΟΤΕ, την ΕΙΔΑ, που είναι απίστευτα διεφθαρμένες υπηρεσίες, να τις αναδιαρθρώσουμε και να τις ανοίξουμε σε 6 μήνες. Είναι λογική αυτή ανθρώπου, ας πούμε, ανδρός πολιτικού, αλλά η αλήθεια είναι κάπου αλλού, ότι δεν μπορούσαν να βρουν αυτούς που έπρεπε να απολυθούν πραγματικά, τους διεφθαρμένους τα λαμόγια του δημοσίου, έτσι, και έπρεπε να κλείσουν ένα φορέα για να δώσουν τα δουλικά τους διαπιστευτήρια σε αυτούς που πρέπει να τα δώσουν. Θεωρώ ότι αυτό που έγινε είναι πραξικόπημα καθαρά. Μας θυμίζει άλλα πράγματα αυτό το μαύρο που έπεσε στις οθόνες και είναι ντροπή πραγματικά.